Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ισχυρές οικονομικές σχέσεις με το Μεξικό. Οι ευρωενωσιακές κυβερνήσεις χαιρέτησαν τη δίθεν αριστερή διακυβέρνηση που εφαρμόζει σκληρά αντεργατικά μέτρα, κλιμάκωσε την καταστολή λαϊκών κινητοποιήσεων. Κατά την πανδημία, τα κέρδη των μονοπωλίων υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 13, κατατρώγοντας το τσακισμένο εισόδημα της λαϊκής πλειοψηφίας. Συνδικαλιστές, εργάτες, φοιτητές, άλλοι αγωνιστές, δημοσιογράφοι, όσοι αποκαλύπτουν την ένταση της εκμετάλλευσης, οργανώνουν την εργατική λαϊκή πάλη, μπαίνουν στο στόχαστρο και παρακρατικών μηχανισμών, συνδεδεμένων με συμφέροντα μεγαλοπιχειρηματιών, αστικών κομμάτων, τμήματων αστυνομίας και στρατού, τον καρτέλ. Η εμφάνιση της ΕΕ ως υπερασπιστή δικαιωμάτων είναι αβάσιμη. Τέτοια φαινόμενα και δολοφονίες δημοσιογράφων συμβαίνουν και στα κράτη-μέλη. Σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, συμφέροντα μεγαλοεργοδοτών, με καπιταλιστικές ιδιοκτήτες μέσων, τους οποίους εξυπηρετείται, που αφήνουν εκτεθειμένους και ακάλυπτους δημοσιογράφους. Ελευθεροτυπία à la carte και με σκοπιμότητα, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί και υποθάλπη απαγορεύσει εφημερίδων κομμουνιστικών κομμάτων. Να σταματήσουν τώρα οι διώξεις, η καταστολή του λαϊκού κινήματος στο Μεξικό. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στους αγώνες του λαού. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις δολοφονίες. Απαιτούμε να διαλευκανθούν πλήρως τα εγκλήματα σε βάρος αγωνιστών και δημοσιογράφων.